Στη Σάμο βρέθηκε η βουλευτής της Αριστεράς κυρία Μαρία Ρεπούς, η οποία συμμετείχε από κοινού με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κύριο Γιάννη Σπυλάνη σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή της Δημάρα στην Σάμο. Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν, ο κύριο Σπυλάνης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του συνδυασμού του, λέγοντας πως οι μάχοι που δίνουν για ανατροπή είναι με δράση και σχέδιο. Ενώ η κυρία Ρεπούς αναφέρθηκε στην σημαντικότητα των εκλογών αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό παρασκήνιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν πλέον τελειώσει. Την κυρία Ρεπούση και τον κύριο Σπυλάνη προλόγησε ο γραμματέας της Δημοκρατικής Αριστεράς της Σάμο, κύριος Μίλτος Καρμανόλης. Ευχαριστώ τη Δημοκρατική Αριστερά της Σάμο για αυτή την πρόσκληση και ευχαριστώ και εσάς που είστε σήμερα εδώ για να με ακούσετε. Δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε για άλλη μια φορά μετατρέψει τις ευρωπαϊκές εκλογές σε εθνικές εκλογές. Όχι ότι δεν είναι σημαντικές για το τι θα γίνει και στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας, αλλά κυρίως είναι πολύ σημαντικές γιατί από αυτές τις εκλογές και τη συγκρότηση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον της Ευρώπης. Και όταν λέμε το μέλλον της Ευρώπης, αυτό το μέλλον έχει να κάνει και με το μέλλον της χώρας μας, της Ελλάδας, ακόμα και με την καθημερινή ζωή των πολιτών που ζουν σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, το τι θα ψηφίσουμε σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές συνδέεται στενά με την ίδια την καθημερινότητά μας. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών? Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι προς τα πού θα πάει η Ευρώπη, αν θα πάει σε διαδικασίες περαιτέρω ενοποίησής της ή σε διαδικασίες αποσύνθεσής της, γιατί όπως ίσως ενδεχομένως γνωρίζετε, με βάση αυτή την πολιτική της ακραίας λιτότητας που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν όλο και περισσότερο ευρωσκεπτικιστικές τάσεις, ακόμα και ευρωφοβικές για το μέλλον της Ευρώπης. Άρα αυτό το οικοδόμημα που διαμορφώθηκε επί δεκαετίες κινδυνεύει πια από την αμφισβήτηση των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι, θα πάμε σε ενοποίηση ή θα πάμε σε αποσύνθεση αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής ενότητας. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό που συνδέεται με το πρώτο, είναι με ποια πολιτική θα πάμε. Διότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κυριαρχεί λίγο η πολιτική της Γερμανίας και της Μέρκελ, της ακραίας λιτότητας και των επιπτώσεων που έχει στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, του κράτους δικαίου και των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων των πολιτών. Διαμορφώνται μέσα στην Ευρώπη δύο μεγάλες περιοχές, ο Βορράς και ο Νότος. Ο Νότος υφίσταται όλο και περισσότερο τις συνέπειες της κρίσης, και στο πλαίσιο αυτού του Νότου η χώρα μας ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ο αδύνατος κρίκος αυτής της αλυσίδας. Άρα εμείς λέμε ως Δημοκρατική Αριστερά ότι θέλουμε μια Ευρώπη που να ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στα εθνικά κράτη, αλλά ενισχύει και μια πολιτική αλληλεγγύης και κοινωνική πολιτική σε όλα τα επίπεδα, μείωση της απόστασης ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο. Θέλουμε λοιπόν η Δημοκρατική Αριστερά και ζητάμε την ψήφο των Ελλήνων πολιτών ακριβώς για να υποστηρίξουμε αυτή τη διπλή στρατηγική της Ευρώπης, περισσότερο Ευρώπη αλλά και περισσότερο αλληλέγγυα και δίκαιη Ευρώπη.